Πέρυσι ο Αγγέλη και ο Μαρτάκης. Πήγατε και είδαμε και φωτογραφίες μάλιστα που κάνατε. Και δύο κορίτσια ακόμα. Και δύο κορίτσια ακόμα ακούω. Ποια? Η Τζορτζέλα τα ξέρει. Η Τζορτζέλα γιατί τα ξέρει. Τζορτζέλα, είστε και εσύ βρούτα. Όχι καλά. Έκανε την πέστα. Ο Σπύρος τα ξέρει καλύτερα. Μπράβο, Σπύρο. Η Ειρήνη Περάκη και από το ΜΑΤ και η Βίκυ Κάβουρα από τον Αντένα, από το ΜΑΤ με τρόσμο. Δύο πολύ ωραίες κοπέλες κι αυτές, ναι. Ποιοι τα πήγαν καλά και ποιος θα πάρει τη θέση. Λέγε. Εγώ είμαι ο Λάτσιος. Έλα παιδί μου, λέγε. Ποιος άρεσε εσένα. Όλοι μου αρέσαν, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι μου πούνε θα κάνω. Εσύ σου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Σ' άρεσε. Ήσουν δηλαδή άνετος, είχε τρακ, πώς ήσουν. Σίγουρα είχα πολύ τρακ, γιατί είναι έξω από, από τα νερά μου. Ναι. Και γενικά, δηλαδή τι έκανες σαν δοκιμαστικό. Έκανες πρόβα, ας πούμε, ότι υποδέχεσαι ένα ζευγάρι που έχει χορέψει. Μπράβο. Και Ζέτα. Τι ονόματα έλεγε, ποιο ζευγάρι θα δεχόσουν. Παλιό και τέτοιο. Κάνε μας τι σου ζήτησαν από το δοκιμαστικό. Λίγο ρε παιδί μου. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Μωρό μου. Μα με τη Ζέτα μίλησες καθόλου, επειδή είσαστε και λίγο. Όχι, έχω πάρα πολύ καιρό να τη δω. Είναι από τις παρουσιάστρες που πραγματικά με βοηθήσανε και στο dancing. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό το show περάσαμε ωραία, μου άρεσε, και να σου πω και κάτι, είχαμε και εμείς τα ματαφούκια μας, είχαμε και εμείς τις γκρίνιες μας, αλλά τελικά αυτό που εμείς ήταν ότι περάσαμε όμορφα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και φέτος τα έχει, να ξέρεις. Φέτος τα έχει Μονακό, Κιδάκι, έχω μάθει ήδη ότι γκρινιάζονται μερικοί, επειδή η Λάουρα είναι επαγγελματίας. Τα έχουμε τώρα αυτά τη Πάολα πέρσι, τα Πάμελα, τα θυμάσαι, τα περσινά με τον Dancing on Ice. Εντάξει, είναι πολύ ωραία να γίνονται αυτά τα show, για να έχουμε κιόλας να τρώμε. Δεν γίνεται. Μέλη γενέστε. Εκεί γκρινιάζουν μερικοί, υπάρχει ένα προσωπάκι. Μην γκρινιάζετε, βρε. Για ένα καλό σκοπό κάνω τώρα, περάσει ωραία. Υπάρχει ένα γλυκό προσωπάκι μικρούλη η Λάουρα, η οποία επειδή έχει περάσει και από το So You Think You Can Dance, επειδή είναι επαγγελματίας χορεύτρια σε άλλο είδος βέβαια και ύφος χορευτικό, νιώθει λιγάκι, ξέρεις, νιώθουν οι άλλοι να απειλούνται λίγο από την παρουσία της. Μα δεν είναι, Λεωνόρα, μόνο χορός, είναι ο άνθρωπος. Αν είσαι άνθρωπος σωστός, παντού θα διαπρέψεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και μετά θέλω να τα σχολιάσω. Θέλω να μου το ακούς το βίντεο, Πάμε. Ήταν να μην αποφασιστεί η οριστική ημερομηνία για τον τρίτο κύκλο του Dancing. Σε πολύ λίγες μέρες το show ανοίγει και πάλι αυλαία. Οι επώνυμοι όμως, αντί να κατεβάζουν τα παπούτσια χορού από την ντουλάπα, ακονίζουν τα νύχια τους για τη μεγάλη μάχη στο παρκέ. Μαριάντα Πιερίδη και Ελίκη Λεκίδου, Ντορέτα Παπαδημητρίου και Ηλίας Βρετός είναι μερικοί μόνο από τους διασήμους που ξεκίνησαν το ζέσταμα. Μερικοί από αυτούς ήδη συναντήθηκαν με τους χορευτές δασκάλους τους για να μπουν στο κλίμα και να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο πρώτο live. Σίγουρα έχουν καταλήξει κάποια ονόματα επειδή με αυτούς που βλέπεις τώρα, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι εν τέλει αυτή στις 11 Νοεμβρίου. Έχει βγει όμως ήδη λίστα με κάποια ονόματα, είσαι και εσύ ανάμεσα σε αυτά. Φαντάζομαι ότι θα έχει βγει μια τέτοια λίστα, το κανάλι θα ξέρει, όταν θα το ανακοινώσει θα ξέρουμε και εμείς όλοι καλύτερα. Μια διαγωνιζόμενη όμως έχει καταφέρει να ανάψει τα αίματα στο σοου πριν αυτό καν αρχίσει. Είναι η Λάουρα Νάργιες, το κορίτσι που ήταν πέρυσι δίπλα στον Θέμο και που φέτος θα συμπληρώσει την λίστα με τους υποψηφίους χορευτές του σοου. Φέτος γενικώς μπορώ να σας πω θα έχει surprise. Πέρσι ήταν το όνομά σου πάνω στη λίστα με τους συμμετέχοντες. Φέτος έχει γίνει κάποια συζήτηση. Έχει γίνει συζήτηση όπως το έχεις πει πάρα πολύ σωστά για την περσινή χρονιά τέλος πάντων. Το οποίο έχει μεταφερθεί υποτίθεται τώρα για τη φετινή σεζόν. Βλέπουμε τι θα γίνει και με αυτό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του TV Νέα, το πλατό του Dancing ήδη μυρίζει μπαρούτι, καθώς η Λάουρα δεν είναι μία οποιαδήποτε παίκτρια, αλλά μια επαγγελματίας χορεύτρια που θα αναμετρηθεί με τους υπόλοιπους. Επομένως, δεν είναι λίγοι επώνυμοι που έχουν ήδη εκφράσει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά τους για την νεαρή Ελληνογερμανίδα, που προσεχώς θα βρίσκεται ανάμεσά τους. Θα μπορούσε να το κάνεις εντελώς χωρίς αμοιβή. Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ καλά αυτό. Να το σκεφτόμουν. Η νεαρή Λάουρα φαίνεται πως ανεβάζει κατακόρυφα τον πύχη και βοηθάει έτσι ώστε οι πρόβες της φιγούρης να είναι σκληρές αλλά και οι κριτικοί ιδιαίτερα αυστηροί. Οι ίντρικες έχουν ήδη ξεκινήσει. Τα παράπονα από την υπολείπων για τη Λάουρα ακούγονται όλο και περισσότερο και όλα δείχνουν ότι φέτος η αναμέτρηση δεν θα γίνει επίσης όρης για όλους. Η
Λάουρα δεν φαίνεται να χρειάζεται εντατικές πρόβες. Ο χορός είναι το στοιχείο της και πολλοί πιστεύουν ότι θα έχει προβάδισμα και καλύτερη απόδοση από το πρώτο κιόλας live, πράγμα που θα λειτουργήσει εναντίον τους. Πιστεύουν ότι εκείνη θα τους χορέψει άνετα στο ταψί, αφού την θυμούνται να χορεύει ζωντανά και να εντυπωσιάζει κοινό και κριτές στο παρελθόν. Η Λάουρα είχε ξεχωρίσει πριν μερικά χρόνια όταν χόρευε hip-hop στο Show You Think You Can Dance. Τότε ονειρευόταν να γίνει χορεύτρια, αν και τελικά ακολούθησε τηλεοπτική πορεία. Τότε δήλωνε επαγγελματίας, πράγμα που τώρα μάλλον αποφεύγει να θυμίσει τους επωνύμους που θα διαγωνιστούν μαζί της και είναι απλώς αρχάρι. Το σοου που έλαβε παλιότερα συμμετοχή ήταν η αγαπημένη της Βίκης Καγιάλα και της Επιτροπής. Την έκριναν αυστηρά γιατί το σοου αποτελούνταν από επαγγελματίες και όχι από ερασιτέχνες. Τις δύσκολες πιρουέτες και φιγούρες, τις οποίες η Λάουρα κάνει πρόβα από μικρή, οι υπόλοιποι δεν τις έχουν καν φανταστεί και αυτό είναι που τους αγχώνει περισσότερο. Δεν δέχομαι όταν είναι καλή βαθμολογία. Ξέρω πολλά περισσότερα, αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να μην προσβάλλω κόσμο. Ένα παιχνίδι το έχουμε κάνει τη διαβλοκή εδώ μέσα. Δεν πειράζει. Αυτή η ιστορία μας φέρνει στο μυαλό όλα όσα διαδραματίστηκαν στον προηγούμενο κύκλο του σοου. Πάγο. Όλοι θυμόμαστε τις διαμάχες του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου με την Κριτική Επιτροπή. Και τότε μια άλλη παίκτρια ήταν η αιτία που σε ένα live ο τραγουδιστής βγήκε από τα ρούχα του και αποκάλεσε δημόσια το σοου σοου της διαπλοκής μπροστά στους κριτές που το κοιτούσαν έντρομοι. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό για μένα. Αλλά όταν είσαι ο καλύτερος σε κάτι, το ξέρεις ότι γιατί παιδί μου είμαι καλός και ο άλλος απλά ζηλεύει. Το Χριστοφόρο τον ξέρω χρόνια, παρόλο που βγήκε και με κατηγορούσε, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Τότε η πέτρα του σκανδάλου ήταν η τραγουδίστρια Πάμελα, για την οποία είχαν υποθεί πολλά μπροστά και πίσω από τις κάμερες εξαιτίας του ότι η ίδια ήταν εξπέρ στο πατινάζ από την παιδική της ηλικία. Πιστεύω ότι ήταν άδικο που έφυγα. Τώρα το πώς και γιατί ήταν πολλά μικροπράγματα. Θέλανε να φύγω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω ποιος. Κάποιος δεν με θέλανε πάντα στο σοκ. Αν και η Πάμελα ποτέ δεν είχε αρνηθεί ότι ήταν επαγγελματίας, βρέθηκε στο στόχαστρο των συμμετοχών των και αποχώρησε πολύ νωρίς από το σοου. Προκειμένου ίσως να μην πάρει διαστάσεις στο γεγονός ότι ήταν ένα επίπεδο καλύτερη από τους άλλους που πάλευαν να σταθούν στο και για λίγο όρθιοι στον πάγο. Γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα στην Κύπρο? Όχι, έχω κανένα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην Κύπρο? Άνοιξε, δεν είναι δυνατόν. Ο κόσμος δεν είναι τόσο ποταπός, δεν νομίζω. Τι είπανε τα νέα, όταν άρχισε η Πάμελα να συναγωγίζεται, τότε άρχισε το Dancing on Ice. Αυτό ήταν μια αδικία. Η πικρία της αλλά και τα παράπονα των γονιών της μετά την αποχώρηση είχαν κάνει θόρυβο. Πράγμα που οι υπεύθυνοι της φετινής παραγωγής φοβούνται μην επαναληφθεί φέτος με την Λάουρα. Να δείξω και λίγο χαμόγελο. Τι λέει ο στόμας του, κυρίες και κύριοι μου, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σου λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ. Θα σφαχτούν, πιστεύεις? Κοίτα, εμένα δεν μου αρέσουν τα σφαξίματα και γενικά δεν είμαι άνθρωπος της ίντρικας. Ναι, την έλεγες όμως τον κύριο Λάτσιο, με γλυκό τρόπο, με ωραίο. Κύριε, ο κύριος Λάτσιος στενοχωρούσε, όλο πέντε μου έβαζε. Είναι δυνατόν, καλέ, εγώ το είχα. Είδες πως χορό. Σήκω καλέ να ρίξω ένα χορό. Εσύ τι θα κάνεις? Μια ρούμπα. Έλα, να μου μάθεις λίγο. Εγώ έχω τα μούνι. Εσύ θα χορέψεις. Με σήκω να ρίξω ένα χορό. Ναι. Τι να χορέψουμε? Ένα ταγκό καλέ που το έχω. Βάλε. Πάμε. Πού είναι καλέ? Έλα. Έλα που το έχω. Σταμάτα για να κάνω και εγώ τα Argentine. Ναι. Είναι. Η μουσική που είναι. Άνοιξε τα πόδια σου. Έλα, να τα ανοίγω. Προσέξτε, μην πέσει. Έλα, αυτό είναι. Εσύ μου πες να χορέψεις. Τα. Είναι πάρα πολύ καλό. Τι leading. Έλα, μπράβο. Τι leading. Αγάπη μου, είδες που το έχω. Μπράβο. Έλα και εδώ. Έτοιμο. Αχ, από εκεί δεν μπορώ. Έλα. Μπράβο, αγία μου, μέσα μου. Τι σε λέω? Είναι δικό σου. Πού το έχω εγώ αυτό?
αυτό. Από το ακουστικό. Είσαι καλά. Καλά, είμαι σαν έχω δυνατήσει τώρα, μην μου λες ότι είναι μέση σου. Όχι, εδώ από μου κορμάρα. Έχω δέσει. Κορμάρα, κορμάρα. Κάτσα. Τι χορέψαμε ακριβώς. Τι χορέψαμε. Μια παραλλαγή, ρούμπα με. Ρούμπα δεν είχε αυτό πάντως μέσα. Δεν είχε. Όχι, δεν είχε. Τρίφωνα. Πώς σου φαίνεται τα ονόματα φέτος από το dancing, γιατί πολλοί είπαν ότι είναι έτσι. Δεν υπάρχει ένα μεγάλο όνομα. Όχι, μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εντάξει, παιδί μου, δεν υπάρχουν ο κύριος Βλάτσος μόνο που είναι στο σόου. Συγγνώμη, το ακούσαμε. Κυρία Δαμβουλάκη. Ναι, δεν έχει άδικο. Είχατε καλύτερη ομάδα. Έχει φοβερή κριτική η επιτροπή. Ναι. Κοίτα, εγώ δέθηκα με τα παιδιά πάρα πολύ. Τώρα υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, να σε δούμε. Θα είσαι στο παρασκήνιο ή δεν θα είσαι. Δώσ' μας μια είδηση. Κοίτα, μ' αρέσει πάρα πολύ το Dancing with the Stars. Ο μόνος τρόπος που θα μπορούσα να είμαι εκεί είναι στο backstage. Ναι, τώρα, άμα θελήσει ο κύριος Βλάτσιος και ο Αντένα. Άμα σου ζητήσουν να κάνεις guest. Guest θα κάνω πάρα πολύ. Όπως Διάννα, έτσι. Ποια άλλη να σηκώσω. Τι εννοείς. Που σημαίνει ότι ζωηρίστηκες. Όχι, εντάξει. Και στο μαγαζί, και στο μαγαζί που ήμουν στη Θεσσαλονίκη, ήθελα μια χορεύτρια και δεν μπορούσε η Κλοντιάνα να είναι. Λέω, φέρτε μου την πιο κοκαλιάρα και πιο αδύνατη. Δεν θέλω. Με κοντούλα, λέω, θέλω την πιο κοντή. Κοίταξε, η τεχνική. Η Κλοντιάνα έχει τεχνική, γι' αυτό μπορούσε να τι εικόνε. Ρε, ναι, άμα έχει τεχνική, μου τα λέει και ο Ηλίας. Και στην αρχή. Και εγώ ήμουν βοθρόνα, τελείωσα. Και στην αρχή σα λέω την αλήθεια, την Κλοντιάνα δεν την ήθελα καθόλου. Λέω, πω την κακιά που τη φέρατε. Πω την κακιά. Είχατε μαναφούρια στην αρχή. Μετά όμω τη λάτρεψα. Έχουμε γίνει τώρα πιο κολλητοί από ό,τι είμαστε. Ναι, εσύ είσαι αδέλφια πλέον. Ναι, όχι, όχι, την αγαπώ πολύ. Τα μαλλιά τη πώ τα έχει. Τα έχει μακρύνει λίγο. Όπω θε να το κάνει εσύ, αγάπη. Μα λίγο πιο κάρε. Δεν λέω, δεν λέω. Δεν αποκαλύπτουμε χρώμα. Υπάρχει κάποιο ζευγάρι που άκουσε από το καινούριο dancing που του έχει μια δυναμία σου. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Βρετός με την Κλοντιάνα. Δεν τα ξέρω τα ζευγάρια. Ναι, έχουμε δώσει εμείς ούτως ή άλλως μερικά από αυτά. Δεν τα ξέρω. Οπότε κάτι ξέρεις εσύ και δεν μιλάς. Ναι, είναι το ύφος αυτό το ενοχικό που τύπου. Και λέγω τι να ξέρω, εγώ πως τελευταίος τροχός. Πες μας για τα backstage τώρα που είσαι εσύ, κάτι παραπάνω. Πες μας τι είπατε όταν συναντηθήκατε με τα γόρια, με τον Μαρτάκη, με τον Αγγέλη στα backstage. Α, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Γενικά τα συμπαθώ πάρα πολύ τα παιδιά. Και εγώ να μην είμαι, θα χαρώ να είναι ένας από τους δύο. Όχι, όχι, δεν έχω. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι πατρίφωνα σου. Είναι και κοπέλες μας. Ναι, σου έχουν πει πάνω κάτω πώς είναι τα backstage. Δηλαδή θα είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι εκείνη τη στιγμή, θα δεν ξέρεις καθόλου, δεν έχεις ιδέα. Αντικειμενικά στα δοκιμαστικά, ποιος ήταν καλύτερος. Εγώ δεν είμαι η παραγωγή. Εγώ τελεία. Αυτό δεν θα πει στην τρίφωνα. Εγώ τελεία. Εσένα σου άρεσε. Μου άρεσα, μου άρεσα. Να σου πω, πόσο ώρα κράτησε το δοκιμαστικό. Κράτησε λιγάκι. Πόσο, ήταν 10 λεπτά, ένα τέταρτο, πόσο. Μετράνε τα λεπτά. Μετράνε. Εντάξει, κάνα τέταρτο. Λοιπόν, θέλω να δεις λιγάκι εκεί. Στο μόνιτορ. Η βαθμολογία των κριτών είναι... Αλέξης Κοστάλας. 6. Έρικα Πεζεράκου. 6. Γιάννης Λάτσιος. 5. Φώκας Ευαγγελινός. 6. 23. Καλό και αυτό. Έλα, μην μου πεις ότι πονάς ακόμα που τα βλέπεις τα πεντάρια να σου ήρθαν σαν μαχαίρια. Εντάξει, ήταν μαχαίρια στην καρδιά. Αισθανόσουν όντως άσχημα τώρα εκείνη την ώρα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι άξιζα και για τόσο. Όχι. Η μουσική αυτή πάντως της αναμονής, της βαθμολογίας, της αποχώρησης, δεν ήταν φοβερή μουσική. Ενώ πας και είναι διαφορετικά, εκεί μέσα σε πιάνει ένα άλλο πράγμα. Παιδί μου, έτυχε να ακούσω αυτό το μουσικό χαλάκι από κομμάτι. Απλά το αναλαμβάνεται συνέχεια. Ήμουν σε ένα μπαρ το καλοκαίρι και το ακούω και παιδιά ίδρωσα. Νόμιζα ότι περιμένω να βγει ο Λάτσος και το πας να πούμε. Αλλά λέω, δεν πρέπει να τα παίρνουμε όμως και πολύ σοβαρά. Δηλαδή η Νάντια σε μια φάση πήγε να κλάψει που θα φεύγει μια κοπέλα. Έλα καλέ, λέω πως κάνεις έτσι. Η Νάντια θα έκλαιγε επειδή θα φεύγει άλλη κοπέλα. Ναι, γιατί. Ποια κοπέλα. Δεν θυμάμαι. Πάντως εγώ έφυγε με την Νάντια. Αποκλείται να κλαίγει εμένα πολύ. Ναι. Και τη λέω, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι κι εσύ. Εδώ ήρθαμε για να περάσουμε ωραία. Τρίφωνα, πάμε λίγο μέχρι την εφημεία Δήμου για να μας ταξιδέψει μέχρι την Αμερική για ακόμα μία φορά.